Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή 7 ημέρες και πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τα θέματα που κυριάρχησαν, κυρίως στην τοπική επικαιρότητα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα της εβδομάδας που αφορά στην μεγάλη μείωση των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν φέτος στο νησί, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματα νερού. Οι ειδικοί στην Κρήτη συνεχίζουν να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα άνυδρο καλοκαίρι. Αρμόδιοι φορείς προχωρούν στην λήψη μέτρων προκειμένου να μην υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε η ζήτηση για νερό θα είναι μεγαλύτερη και οι τουριστικές αφίξεις στο πικ τους. Η σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη σε ποσοστό που φτάνει το 60% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 7 ετών έφερε μειωμένη αναπλήρωση των υδατικών πόρων τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά συστήματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η στάθμη του νερού στο φράγμα από Σελέμη έχει πέσει κάτω από τη μέση, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Πέρσι, να σας δώσω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Το φράγμα το αποσελεύει που τροφοδοτεί και ιδρεύει Ηράκλειο, Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο, είχε υπερχειλήσει και είχαμε μία πληρότητα 25,3 εκατομμύρια κυβικά νερού. Τη στιγμή που σήμερα, τώρα δηλαδή που μιλάμε, έχει περίπου 11 εκατομμύρια κυβικά νερού. Και που μόνο το Ηράκλειο, μόνο η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, την είχαμε προμηθεύσει με περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το θέμα της έλλειψης νερού φέρνει πονοκέφαλο στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς όπως επισημαίνεται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες ζήτησης νερού προσαυξάνονται. Στο μεταξύ, έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις για το ενδεχόμενο να γίνουν μειώσεις στις ποσότητες του νερού που λαμβάνουν οι Δήμοι προκειμένου να μην αδειάσει το φράγμα. Περιμένοντας βεβαίως, επαναλαμβάνω, την εξέλιξη που θα έχει τελικά αυτή η χρονιά. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο να υπάρχουν σημαντικές, να το πω έτσι, διακοπές νερού. Όμως θα πρέπει στο χειρότερο σενάριο να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο μοντέλο προμήθειας νερού, δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που θα γίνεται η προμήθεια. Επαναλαμβάνω ότι τα μέτρα και ενημέρωση είναι το παν, η χρηστή κατανάλωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο τουριστικό ρεύμα και το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση ακόμα και στους επισκέπτες μας. Η εξειδίκευση των μέτρων αυτών, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, πρέπει να συνάδει με τη γενικότερη πολιτική προστασία των υδάτων και με ιεράρχηση των διαφόρων χρήσεων νερού με προτεραιότητα στο νερό ύδρευσης. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Συμφωνήσαμε όλοι μέσα σε ένα τέτοιο σχεδιασμό να περιορίσουμε, να το πούμε έτσι, την κατανάλωση, να προσπαθήσουμε και να τεθούν εις χρήση και άλλες, να το πούμε έτσι, πηγές προμήθειας. Ήδη η ΔΕΙΑΗ έχει σενάρια τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει. Περιμένουμε περισσότερο νερό κάποιες μέρες, δυστυχώς μόνο μια μέρα την είχαμε αρκετό νερό. Προσπαθούμε εμείς ωστόσο, ετοιμαζόμαστε έτσι αλλιώς. Σιγά σιγά λιγοστεύουμε το νερό από τον Αποσελέμη, βάζουμε γεωτρήσεις που έχουμε στην περιοχή της Στυλίσου, της Χέρης. Με προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία ξεκινά άμεσα στην χώρα μας ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων προκειμένου να γίνει η καταγραφή και η εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσής τους και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εφόσον απαιτηθούν. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Κρήτη, καθώς αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έπειτα από τις καταθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου και άλλων φορέων με σχετικό αίτημα. Η φυσική καταστροφή της Τουρκίας που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές μοιάζει να είναι το κίνητρο για την Ελλάδα για να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χώρα μας σε περίπτωση μιας παρόμοιας κατάστασης. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, δεν είναι καινούριο και εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα ιστορικό που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Το ότι συνέβη στην Τουρκία δίπλα μας, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και σε εμάς, διότι ο μηχανισμός, τέλος πάντων, τα ρήγματα αυτά δεν είναι τα ίδια από αυτά που κατά κανόνα υποφέρει η Ελλάδα, αλλά αυτό
Είναι θέμα χρόνου τώρα. Το πότε μπορεί να εκδηλωθεί, όπως ξέρετε, δεν έχει φτάσει η επιστήμη να προβλέψει τους σεισμούς. Αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση για να εκδοθεί, μάλλον, κάποια υπουργική απόφαση, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και εμείς και μετά από πρόταση που έγινε από το τεχνικό επιμελητήριο, που από ό,τι φαίνεται έχει γίνει δεχτή από την κυβέρνηση, να γίνει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, δηλαδή με τον ΟΑΣΚ, και από ένα μητρό που θα δημιουργηθεί από μηχανικούς μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου, όπου αφού θα περάσει από κάποια, τέλος πάντων, έτσι, εκπαίδευση, κάπως μια κατάρτιση, θα μπορέσουν, θα αποφάσει, δηλαδή, έτσι να κινηθεί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τα δημόσια κτίρια. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο περίπου 20.000 με 30.000 κτιρίων δημοσίου χαρακτήρα για την τήρηση αντισεισμικών κανονισμών. Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των κτιρίων στη χώρα μας έχει κτιστεί βάσει του αντισεισμικού κανονισμού του 59 και βάσει των οικονομικών δεδομένων της τότε εποχής. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει, έγινε η πρόταση από το τεχνικό επιμελητήριο, οπότε φαίνεται έγινε δεχτή από την κυβέρνηση και μάλλον προχωράμε σε αυτό, δηλαδή σε ένα μητρό μηχανικών, όπου θα ξεκινήσει να κάνει τους ελέγχους. Μιλάνε για 20.000 με 30.000 κτίρια. Κοιτάξτε, ο κανονισμός του 59, που όντως με βάση τον οποίο πράγματι χτίστηκε η πλειοψηφία των κτιρίων που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας, ήταν ένας κανονισμός προχωρημένος για την εποχή του, αλλά καθόρισε κάποιους σεισμικούς συντελεστές με βάση την τότε γνώση, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, γιατί μην ξεχνάμε ότι το να ορίσουμε ένα σεισμικό συντελεστή με την βάση των οποίων μελετούμε τα κτίρια έχει άμεση επίπτωση στο πόσο ακριβά είναι τα κτίρια αυτά. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, και ο σοφός δάσκαλος ο Ρουσόπουλος που έβγαλε τον κανονισμό είπε ότι γνωρίζουμε ότι οι επιταχύνσεις που σας δίνουμε εδώ στον κανονισμό μας δεν είναι αυτές που πράγματι παρατηρούνται στη χώρα μας, αλλά θεωρούμε ότι εάν τους κάναμε υψηλότερους θα ήταν σχεδόν απαγορευτικό το κόστος για το μέσο πολίτη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δημόσια σχολεία και νοσοκομεία. Η προτεραιότητα, όπως το είπατε, είναι στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Εκεί υπάρχουν και προϊστορία, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολιόμαστε με την πρωτοβάθμιο έλεγχο σε δημοτικά σχολεία αλλά και σε γυμνάσια. Την ίδια ώρα που οι διαδικασίες προσεισμικού ελέγχου για τα δημόσια κτίρια της χώρας έχει δρομολογηθεί, εκπρόσωποι των πολιτικών μηχανικών αναφέρουν πως και τα ιδιωτικά κτίρια θέλουν τη δέουσα προσοχή. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα τα δημόσια και μετά να μπούμε στα ιδιωτικά. Θα πρέπει να τρέξουν προγράμματα από την πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν και οι ιδιώτες να ενισχυθούν για να μπορέσουν να συντηρήσουν και ενδεχομένως να ελέγξουν και ενδεχομένως να ενισχύσουν και τα δικά τους τα κτίρια. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό έχουν φέρει στα όρια του στα νοσοκομεία του νησιού. Στο κόκκινο δουλεύει και το Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, με τους εργαζομένους να χαρακτηρίζουν την κατάσταση οριακή για την λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι προκηρύξεις 59 θέσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης δεν λύνουν το πρόβλημα των ελλείψεων, τονίζουν οι εργαζόμενοι νοσοκομιακών ιδρυμάτων. Εργαζόμενοι του Βενιζέλιου νοσοκομείου με ανακοίνωσή τους διαμαρτύρονται με τη σειρά τους για τα κενά που υπάρχουν σε νευραλγικά τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μένουν τα κενά και είναι και δυστυχώς για έμπειρους συναδέλφους είναι δυσαναπλήρωτα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και τις αποχωρήσεις πολλών παιδιών της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τις οποίες επιλέξανε να πάνε είτε σε ειδικότητες είτε ως σχολικοί νοσηλευτές, με αποτέλεσμα να έχουν αφήσει πολλά κενά τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί. Τα προβλήματα στην υποστελέχωση είναι διαχρονικά. Τα έχουμε πει, δεν είναι τωρινά, δεν είναι διαπίστωση σημερινή. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες και σε όλα τα, και στην ιατρική υπηρεσία, στην νοσηλευτική και στη διοικητική υπηρεσία, καθώς και στην τεχνική υπηρεσία. Εργαζόμενοι του Βενιζελίου περιέγραψαν και την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η παιδιατρική κλινική. Υπήρξε μια ξαφνικά από τα μέσα του χρόνου του προηγούμενου φυγή πολλών έμπειρων γιατρών, με αποκορύφωμα και το τελευταίο διάστημα που φύγαν δύο διευθύντριες από την παιδιατρική κλινική. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απλά έχει προκύψει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την παιδιατρική κλινική, η οποία είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι γιατί αφορά τα παιδιά. Έχουμε τέσσερις επί της ουσίας
εκτός ενέργειας αυτή τη στιγμή γιατρούς, εκ των οποίων η μία είναι συνταξιοδότηση, μία αποχώρηση για άλλο νοσοκομείο με καινούριο διορισμό, δηλαδή είναι κενά τα οποία δεν θα αναπληρωθούν, το οποίο δημιουργεί ένα κενό στην εφημέρευση και στην κάλυψη του προγράμματος κλινικής. Όπως υποστήριξαν εργαζόμενοι του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις, καθώς το νοσηλευτικό ίδρυμα λειτουργεί οριακά. Στην άμεση επίλυση του θέματος θα πρέπει να γίνει συνεπικουρία των εφημεριών και από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενδεχομένως από όμορα που έχουν τη δυνατότητα και να καλύψουν τις εφημερίες. Τη δυσανασχέτησή τους εκφράζουν οδηγοί αλλά και επιχειρηματίες στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού, αφού παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Όπως μάλιστα τονίζουν οι επιχειρηματίες, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προκαλούν αυξημένη κίνηση, καταγράφουν μειωμένους τζίρους. Παραμένει η ταλαιπωρία, παραμένει και το κυκλοφοριακό στον κόμβο του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο. Διερχόμενοι οδηγοί καθημερινά, όπως λένε, δεινοπαθούν σε αυτόν τον κόμβο της οργής και ζητούν άμεσα λύσεις από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό που κάνανε ήταν μεγάλο λάθος. Για μένα προσωπικά, επειδή έρχομαι κάθε μέρα και είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους, εδώ γίνεται το πρωί της κακομοίρας. Δεν μπορεί να περάσουν εύκολα. Καλύτερα να βάλανε φανάρια. Καλύτερα χίλιες φορές, μα ήξερε ο κόσμος ότι θα περιμένει τουλάχιστον να φεύγει πιο γρήγορα, κατά τη γνώμη μου. Πάντως είναι πρόβλημα. Είναι 4-5 μήνες αυτή η κατάσταση. Υποτίθεται ότι όλο αυτό το έργο έγινε για καλύτερα, για εξυπηρέτηση τέλος πάντων, αλλά μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα έχει φέρει. Από ό,τι έχω καταλάβει, όμως είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος του δρόμου για να γίνει διαπλάτηση του δρόμου, να γίνει παραπάνω λωρίδες, και αυτό ίσως το ωφελήσει την κατάσταση. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Στο μεταξύ, επιχειρηματίες στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος και δηλώνουν πως τους τελευταίους μήνες βλέπουν και τους τζίρους τους να μειώνονται σε ποσοστό της τάξης του 40%. Έχουν έρθει επανειλημμένως πολλοί αρμόδιοι, έχει συζητηθεί, αλλά όπως ακούσατε και από τους κυρίους, υπάρχει σοβαρό θέμα. Πόσο έχει πέσει η κίνηση? 30-40%. Έχει πέσει η αγοραστική κίνηση λόγω της αυξημένης κίνησης του δρόμου, που δεν έχουν πού να σταματήσουν και πώς να σταματήσει ο κόσμος. Τι σας έχουν πει, πότε θα τελειώσει όλη αυτή η... Δεν ξέρω, είπανε ότι μετά το Πάσχα θα κάνουν κάτι, το οποίο δεν βλέπουμε. Έχει γίνει μια απολωτρίωση που μάθαμε τώρα τελευταία, ότι έχει γίνει η απολωτρίωση, έχουν πάρει τα χρήματά τους. Θα γίνει η απολωτρίωση. Το θέμα είναι ότι αν γίνει η απολωτρίωση, θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα δυσκολεύσουν τα μαγαζιά, το οποίο θα καθυστερήσουν τα έργα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η δημιουργία του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, με την ταλαιπωρία των οδηγών αλλά και των κατοίκων να χτυπά καθημερινά και ειδικά τις ώρες αιχμής κόκκινο. Εδώ, άμα έρθει 4 με 5 η ώρα, γίνεται χαμός. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε μηχανάκι. Είναι η κατάσταση, δεν ξέρω. Τι θα βελτιωθεί με τα σωληνάκια που έχουν βάλει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Σως εκπέμπει η τοπική κοινωνία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των εκκρεμών φακέλων για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων προχωρούν δραματικά αργά λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεκαεφτά μήνες μετά τον σεισμό των περίπου 6 Ρίκτερ στο Αρκαλοχώρι, από τους 8.000 φακέλους που έχουν κατατεθεί έχουν εγκριθεί οι 7. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η Ελπίδα Κώστα Γκαντάτσιο. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Τα προβλήματα μας είναι καθαρά και πρωτίστως οικονομικά. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε εργολάβους και οι εργολάβοι δείχνουν μια προθυμία, γιατί δεν έχουν πληρωθεί πριν από 1,5 χρόνο που είχαν εκτελέσει κάποια έργα. Από την άλλη τη μεριά είναι ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στις οποίες δεν, λόγω της γραφειοκρατίας, δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να τις φέρει σε πέρα. Και το ότι αλλάζουν
και υπουργοί και κυβερνήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, όλα αυτά συνθέτουν ένα πάντλ το οποίο είναι εις βάρος και της περιοχής και των σεισμοπλήκτων. Αλλά τα προβλήματα είναι ίδια, είναι στάσιμα, βρισκόμαστε στο σημείο 0. Δυστυχώς, όσο πρόθεση και να υπάρχει, και εμείς έχουμε καλή διάθεση να αναγνωρίσουμε κάποιες κινήσεις και κάποιες προσπάθειες, όμως όσα χρήματα και αν έχουν πέσει στα αποθεματικά των τραπεζών μέχρι τώρα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δεν έχουν μπει λοιπόν στον πολίτη. Από τους 8.000 φακέλους που πρέπει να κατατεθούν, πήραν έγκριση για 7. Αυτό μιλάμε ότι για να αποπερατωθεί αυτή η διαδικασία θα πάρει πάνω από 15-20 χρόνια. Τις καθυστερήσεις ως προς τις εγκρίσεις φακέλων των σεισμόπληκτων, ο Δήμαρχος Μηνωα Πεδιάδας Μάνος Φραγκάκης αποδίδει στην υποστελέχωσή του τομέα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών της περιοχής. Το θέμα των φακέλων είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της υποστελέχωσης της ΤΑΕΦΚ που υπάρχει στην περιοχή μας. Νομίζω ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης, διότι οι 15 που είχαμε εδώ υπάλληλοι και οι οποίοι τέλειωσε το 8μηνό τους και έφυγαν, ξαναπροκηρύχθηκε η θέση, ξαναήρθαν, νομίζω ότι είναι τόσο λίγοι που σε αντίστοιχες περιπτώσεις έπρεπε να είναι τουλάχιστον 70 με 80 για να μπορέσουν να προλάβουν και να διεκπαιρεώσουν όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν έγινε, θα πάμε με τους 15. Εκτός του προβλήματος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι παραμένοντας για πολλούς μήνες σε οικίσκους, πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωποι και με άλλες δυσκολίες όπως είναι το μπλοκάρισμα λογαριασμών κάποιων σεισμόπληκτων και κατασχέσεις ακινήτων. Αυτά φωνάζουμε, την απλοποίηση των διαδικασιών ζητούμε, το να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα, όσο πρόθεση και να υπάρχει, και όσο και να δουλεύουν οι λίγοι υπάλληλοι που είναι στο ΤΑΕΦ, δεν αρκούνε. Ας ενισχυθεί λοιπόν το τμήμα. Ας δοθούν περισσότερα κίνητρα να επιστρέψουν οι νέοι μας. Και βέβαια, σύν της ΑΕΣ, να λυθούν και τα προβλήματα τα τελευταία που έχουν ανακύψει. Είδαμε μπλοκάρισμα λογαριασμών σε λογαριασμούς σεισμοπλήκτων. Ήδη ξεκίνησαν 12 κατασχέσεις ακινήτων, 12 κατασχετήρια. Μέσα στο κάθε κατασχετήριο υπάρχουν 5-6 ακίνητα ή ιδιοκτησίες. Όλα αυτά μας ανησυχούν και μας τρομάζουν. Όσον αφορά τις κατασχέσεις, είπα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος. Τελείως λάθος. Μπορώ να πω ότι ήταν και εγκληματικό αυτό το που έγινε. Πιστεύω ότι δεν έγινε με ευθύνη κάποιων υπουργών ή υπουργείων. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος αντιμετώπιση των πραγμάτων από τις τράπεζες. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό θέλω να πιστεύω, διότι εάν ήταν διαφορετικά, τα πράγματα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, έπρεπε να έχουμε βάλει φωτιά σε όλους εδώ πέρα, να μην έχει μείνει κανείς όρθιος. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μεγάλη άσκηση ετοιμότητας στο νοσοκομείο Χανίων με το σενάριο να περιλαμβάνει την ανάγκη μερικής εκένωσης του κτηρίου κατόπιν ισχυρής σεισμικής δόνησης και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν άσκηση προσομοίωσης για την εκένωση του χώρου του νοσηλευτικού ιδρύματος αλλά και τη διάσωση των ασθενών με τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Επειδή σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια τα οποία προβλέπουν ρόλους και αρμοδιότητες μετά την εκδήλωση οποιοδήποτε τέτοιου φαινομένου, είτε φυσικού είτε ανθρωπογενούς καταστροφής, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι το προσωπικό γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Αφενός μεν για να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά και επιπλέον να εξασφαλίσουμε τη υπηρεσιακή συνεργασία. Στη διάρκεια της άσκησης έγινε και απεγκλωβισμός από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο.
Για την άσκηση ετοιμότητας μίλησε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον ταξίαρχο κύριο Πλουμή, τον καινούριο διοικητή της 5ης αερματοφερόμενης ταξιαρχίας, για τη συμβολή τους και τη βοήθειά τους με τις σκηνές υποστήριξης και νοσηλείας στην Διασπορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία και την τροχέα για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων, γιατί όλα αυτά γίνονται σε κανονική λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν διακόπτεται η λειτουργία του νοσοκομείου. Δουλεύουν τα πάρκινγκ, γίνεται συνεχή κίνηση οχημάτων, οι ασθενείς πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία, πηγαίνουν στα επίγοντα και παράλληλα πρέπει να εκτελέσουμε μία άσκηση σαν ένα πραγματικό γεγονός. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την πυροσβεστική υπηρεσία που όλο αυτό το διάστημα, μελετώντας σπιθαμή προς σπιθαμή το νοσοκομείο, βρήκαμε και εντοπίσαμε τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης πιθανής πυρκαγιάς αιτίας σεισμού ή και όχι. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για την βοήθειά τους. Γνώση πρώτων βοηθειών, μόλον ότι όχι υποχρεωτική, μπορεί ωστόσο να σώσει μία ζωή. Αυτό υπογράμμισαν διασώστες του ΕΚΑΒ που εκπαίδευσαν τους εργαζόμενους στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς και τους γυμναστές προπονητές στις πρώτες βοήθειες και την χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του ασθενή, γι' αυτό όλοι πρέπει να έχουν γνώση πρώτων βοηθειών. Αυτό τόνισαν ο γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πρώτων βοηθειών που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τα στελέχη του ΕΚΑΒ εκπαίδευσαν εργαζόμενους στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και γυμναστές και προπονητές πάνω στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων πρώτων βοηθειών που πραγματοποιεί το ΕΚΑΒ Κρήτης. Συνεχίζουμε τα σεμινάρια και την επιμόρφωση στελεχών μας, δηλαδή εργαζομένων στα δημοτικά αθλητικά κέντρα και όχι μόνο. Και γυμναστές, παράγοντες, συλλόγων που δραστηριοποιούνται εδώ μέσα, ανθρώπων στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Αντικείμενο οι πρώτες βοήθειες. Οι συμμετέχοντες έκαναν πρακτική στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση απεινιδωτή, αποκτώντας σημαντική εμπειρία. Το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο που θα επέμβουμε είναι σημαντικό για την ίδια τη ζωή. Έχουμε κάνει τα θεωρητικά μαθήματα, θα περάσουμε και στα πρακτικά. Τίποτα. Η γνώση είναι δύναμη και η γνώση έρχεται με συγκεκριμένα σεμινάρια. Πραγματικά ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι οι προπονητές. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή εθελοντών αποδεικνύει κάθε φορά πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία για την πρόσβαση στη γνώση που σώζει ζωές. Είναι πάρα μου υψής της ασφαλείας, γιατί καθημερινά σημαίνουν διάφορα. Ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Θα παρακαλέσουμε να γίνεται κάθε χρόνο και σε τριμηνιαία βάση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Δυνατά αναμένεται να κινηθεί φέτος στο Ηράκλειο και ο τουρισμός κρουαζιέρας, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος. Για περίπου 260 κρουαζιερόπλια προετοιμάζεται ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, που θα φέρουν περισσότερους από 350.000 επισκέπτες. Για πολύ καλή χρονιά και στον τομέα της κρουαζιέρας κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι του τουρισμού στην Κρήτη. Ο αριθμός των κρατήσεων για κρουαζιέρες στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου Μινά Παπαδάκη, είναι τέτοιος που εκτιμάται πως στη φετινή τουριστική σεζόν θα έχουμε 260 κρουαζιερόπλια έναντι των 227 το 2022. Τα μηνύματα και για το 2023 είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Ήδη από τις κρατήσεις που έχουμε, αναμένουμε 260 κρουαζιερόπλια από 227 το 2022, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 15%, και νομίζω ότι σε επιβάτες θα πάμε ακόμα καλύτερα, δηλαδή πιστεύω ότι θα προσεγγίσουμε και θα περάσουμε τους 305.000 επιβάτες. Να πούμε βέβαια ότι τα πρώτα κρουαζιερόπλια τα έχουμε ήδη υποδεχθεί. Τον Ιανουάριο είχαμε 3 κρουαζιερόπλια και 6.000 επιβάτες. Η κρουαζιέρα θα είναι φέτος η χρονιά της, πιστεύω, θα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και θα έρθουν πολύ περισσότερα πλοία γενικότερα στην Κρήτη.
και στο νομό Χανίων και στο νομό Ερακλείου. Σύμφωνα με τον Μινά Παπαδάκη, ο αριθμός των αφίξεων και των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων του 2022 ήταν διπλάσιο σε σχέση με το 2021, ενώ φέτος τα νούμερα αναμένεται να έχουν ανωδική τάση. Μάλιστα, το 2022 άγγιξε τα νούμερα κρατήσεων σε κρουαζιέρες με εκείνες του 2019. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 τα κρουαζιερόπλοια είχαν 307 επιβάτες, ενώ το 2022 304.000 επιβάτες, και αυτό οφείλεται στην υποχρεωτική τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό, να κρατήσουν δηλαδή κάποιες καμπίνες χωρίς κρατήσεις. Φέτος εκτιμάται πως τα κρουαζιερόπλοια του Ηρακλείου θα ξεπεράσουν τους 350.000 επιβάτες. Θα ξεκινήσουμε με μια ανασκόπηση του 22, που έχουν ξαναϋποθεί βέβαια ότι το 22 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, μια χρονιά επανόδου στην κανονικότητα, όπου είχαμε περίπου διπλασιασμό τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο επιβατών σε σχέση με το 2021, και πήγαμε ξανά στα νούμερα του 2019, το οποίο ήταν χρονιά ορόσημο για την ελληνική κρουαζία και για τον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα, σε επίπεδο προσεγγίσεων ήμασταν παραπάνω, περίπου 10%. Σε επίπεδο επιβατών πήγαμε λίγο κάτω, είχαμε 307.000 το 19, 304 το 22, και αυτό ήταν λόγω του ότι κρατάνε τα κρουαζιερόπλια κάποιες καμπίνες για καραντίνα λόγω του COVID που ήταν υποχρεωμένοι. Άρα ήταν θέμα πληρωτήτων. Οι χώρες που θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στο νησί μας είναι η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ λιγότερη συμμετοχή θα έχουμε από τις σκανδιναβικές χώρες. Το 22 άνοιξε η Βεντάλια, διότι άνοιξαν πάρα πολύ οι επισκέπτες από την Αμερική. Οπότε η Αμερικά ήταν η δεύτερη ή τρίτη, αν θυμάμαι καλά, επισκέπτες. Άγγλοι βέβαια πάρα πολύ, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί και λιγότερο από σκανδιναβικές χώρες. Και ολίγοι Έλληνες επίσης. Σύμφωνα με έρευνες, έχει διαπιστωθεί πως μία μέση κατανάλωση ενός επιβάτη κρουαζιέρα σε μία απλή διαδρομή υπολογίζονται τα 80 με 100 ευρώ, τα οποία αφορούν τα εισιτήριά τους σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ταξί και άλλες υπηρεσίες. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ποσό που δίνει για την κρουαζιέρα. Το σημαντικό για μας είναι να καταναλώσει με το που θα κατέβει στο λιμάνι του Ηρακλείου ή των Χανίων ή οπουδήποτε κατέβει, να καταναλώσει χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Καταρχήν να πούμε ότι έχει βρεθεί σύμφωνα με έρευνες ότι η μέση κατανάλωση ενός επισκέπτη κρουαζιέρας σε ένα απλό call, σε μια απλή προσέγγιση, είναι περίπου 80 με 100 ευρώ. Και είναι κυρίως το εισιτήριο το οποίο θα δώσει για να πάει στον αρχαιολογικό χώρο, το ταξί που θα μπει και ό,τι θα ψωνίσει, θα πιει, θα φάει στην πόλη μας. Εκτός από τα έσοδα που αφήνει, έχει βρεθεί πάλι από μελέτες ότι περίπου το 30% αυτών που επισκέπτονται ένα προορισμό με την κρουαζιέρα την επόμενη χρονιά έρχονται και κάνουν τις κανονικές τους διακοπές. Πεσμένοι χαρακτηρίζουν την κίνηση στην αγορά εκπρόσωποι των εμπόρων, αφού οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν μειώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Με την γιορτή του Πάσχα να πλησιάζει και την αύξηση στον κατώτατο μισθό, επιχειρηματίες ευελπιστούν να αντιστραφεί η κατάσταση. Με την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, αναπτερώνονται οι προσδοκίες των ανθρώπων της αγοράς και της τοπικής οικονομίας για κατανάλωση από τους πολίτες, ειδικά και εν ώψη του Πάσχα. Είναι χαμηλή η μισθή γενικά στη χώρα μας, άρα όσο καλύτερη μισθή θεωρούμε ότι ένα κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο, είναι στην κατανάλωση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έχουμε αναφέρει, σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθήσει τους εργαζόμενους που δοκιμάζονται όλα αυτά τα χρόνια, δύο χρόνια τώρα, μέσα στην υγειονομική κρίση και μετά την οικονομική κρίση. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα για τις γιορτές του Πάσχα η εφαρμογή του κατώτατου δεν θα έχει καμία ανταπόκριση στο κύμα ακρίβειας, διότι ακόμα και με τη μικρή αύξηση η οποία υπάρχει στα πορτοφόλια των εργαζομένων, αυτοί θα τη δούνε το Μάιο, δηλαδή μετά το Πάσχα. Οπότε θα καλεστούν για άλλη μια φορά στις εορτές του Πάσχα να αντιμετωπίσουν με τον ήδη υπάρχον πολύ χαμηλό
καλό κατώτατο τις αγορές τους και να κάνουν γιορτές με βάση τα χρήματα τα οποία είχαν μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Γιώργο Καρανίκα, η αγορά το τελευταίο διάστημα δεν κινείται πολύ. Οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων εξαιτίας της ακρίβειας που τους πλήττει εδώ και καιρό οδήγησαν την Εθνική Νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου να ζητήσει από την κυβέρνηση αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να τα βγάλουν πέρα και να μπορούν οι έμποροι να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό των υπαλλήλων τους. Οι επιχειρήσεις περνάνε ή περάσανε και νομίζω περνούν ένα δύσκολο χειμώνα με την έννοια ότι η ενεργειακή κρίση ή πολλαπλές κρίσεις που είχαμε πρώτερα συγχρόνως όμως με την ακρίβεια και την ενέργεια δημιουργήσαν ένα πραγματικά ασφυξία ρευστότητος στις επιχειρήσεις και αν βάλουμε μέσα ότι από 1η Ιανουαρίου ανέβηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές οι δικές μας γύρω στο 10%, 9,4%, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά από την ίδια τσέπη βγαίνουν. Οπότε είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος ο λογαριασμός και ζητήσαμε αντιστοίχως κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη και για τις μικρές ειδικά επιχειρήσεις. Παράδειγμα, η κατάργηση του τέλους επιδέματος, η μείωση του φόρου προκαταβολής, αν όχι η εξάλληψη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού Νομού Ηρακλείου Μιχάλη Ριζικιανάκη, η πιο βιώσιμη πρόταση για τον κατώτατο μισθό είναι αυτή της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Η βιώσιμη λοιπόν πρόταση είναι ο μισθός να είναι ο κατώτατος στα 826 ευρώ, με την προϋπόθεση να ξεπαγώσουν και οι τριετίες, η οποία για κάθε τριετία θα υπάρχει προσάυξη 10% του μισθού. Σίγουρα λοιπόν ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στο κύμα ακρίβειας και στον τρόπο ζωής. Ήδη ο κατώτατος μισθός είναι ένας μισθός 10 ημερών και με την αύξηση η οποία υπάρχει, που η οποία είναι άπειρο ελάχιστη, το πολύ να γίνει ένας μισθός 15 ημερών. Ο κύριος Καρανίκας αναφέρει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού δεν έχουν αποδώσει τόσο, εξηγώντας ότι οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα είναι πολύ ψηλές και ζητάει από την πολιτεία μέτρα που να λειτουργούν με όρους οικονομικής δημοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε την ακρίβεια. Προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας μιλούσατε για τα καλάθια, τα οποία όμως τελικά δεν ξέρουμε αν έχουν αποδώσει, με την έννοια ότι η ακρίβεια εκεί που είναι τα καλάθια υπάρχει, δηλαδή στα τρόφιμα. Όλα τα άλλα κινούνται με νορμάλ, θα έλεγα, αυξήσεις. Στα τρόφιμα μιλάμε για διψήφια νούμερα. Άρα δεν έχουν αποδώσει τόσο ούτε τα καλάθια. Με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην χώρα μας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου επισημαίνει την ανυπαρξία ψυχολόγου στις σχολικές μονάδες, καθώς και την ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών γύρω από το φαινόμενο και την αντιμετώπιση του. Όλο ένα και πιο συχνά έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιστατικά βίας στα σχολεία. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψυχολόγοι για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Δεν είναι μόνο ένα το περιστατικό, είναι πάρα πολλά δυστυχώς, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά. Αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα όλο ένα και περισσότερο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον. Έτσι. Και όσο αφορά την κοινωνία και όσο αφορά μέσα το ίδιο το σχολείο. Οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και το στρες το οποίο εναπόκειται πάνω σε αυτά είναι πάρα πολύ έντονο. Όπως πήγε να πει και η Ασημίνα, το σχολείο δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι μέρος αυτής της κοινωνίας και κατά συνέπεια την εκφράζει και την αντικατοπτρίζει. Ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί, που δεν είναι και το επάγγελμά τους αυτό, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τα παιδιά στη μόρφωση, να τους δώσουν αυτά τα εφόδια για να βγουν αύριο μεθαύριο σε αυτή την κοινωνία, δεν είναι οι κατάλληλοι για να τα βοηθήσουν όταν παρουσιαστεί κάποιο είδος προβλήματα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, είναι ανάγκη να γίνουν προληπτικές δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας στα σχολεία. Καταρχάς, τα προβλήματα δεν λύνονται με καταστολή. Έτσι. Το βασικό είναι η πρόληψη. Οπότε δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται επ' αυτού.
ιδίως από την πολιτεία. Όταν μιλάμε για το σχολικό περιβάλλον, για το σχολείο γενικότερα, μιλάμε για ένα, ας το πούμε, εχθρικό περιβάλλον. Όπως πήγα να πω, το ίδιο το σχολείο είναι ένα εχθρικό. Ξεκινάμε το εχθριακό. Άσχημα σχολεία. Επικίνδυνα σχολεία. Μαθητές στιβαγμένοι σε πολύ μικρούς χώρους, με κακές συνθήκες, χωρίς εξαερισμό, χωρίς θέρμανση. Αυτό από μόνο του προδιαθέτει βέβαια. Το ίδιο το εκπαιδευτικό το πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα μαθήματα αισθητικής και πολιτισμού, να τα πούμε έτσι, δεν ενισχύονται τόσο. Έτσι, υποβαθμίζονται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, ας πούμε, η θεατρική αγωγή σε μια χώρα που γέννησε το θέατρο σταματάει στις πρώτες ηλικίες. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου τονίζει την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια γύρω από το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει αυτό το πρόβλημα και με διάφορες εκδηλώσεις. Μάλιστα και πρόσφατα είχαμε κάνει το Φεβρουάριο μια εκδήλωση με τον ψυχίατρο, τον κύριο Κούδα, το Διευθυντή Παιδοψυχιατρικής της Ψυχιατρικής Επαγνία. Στην προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι γίνεται και το πώς να μην το βλέπει ο καθένας ως ατομική του ευθύνη, κλεισμένος στα δικά του προβλήματα, και ότι συλλογικά μπορούμε να απευθυνθούμε και να κάνουμε πράγματα. Σε απόγνωση, οι εργαζόμενοι της Ένωσης Ηρακλείου που δηλώνουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο και ζητούν την καταβολή των μισθών τους. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις αφού, όπως δηλώνουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ζητάμε τους μισθούς μας. Πήραμε μισή μισθοδοσία τον Ιανουάριο. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει τίποτα. Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν οι εργαζόμενοι στην Ένωση Ηρακλείου, οι οποίοι τώρα διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. Καθώς απλήρωτοι είναι από τα μέσα Ιανουαρίου 90 εργαζόμενοι στην ΕΑΣΥ και την θυγατρική της εταιρεία Ουλτένωση. Απεργούμε εδώ στην Ένωση Ηρακλείου, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υπόλοιπα από τη μισθοδοσία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους που υπάρχουν στον κόσμο. Απλήρωτες ΔΕΕΣ έχουν, υποχρεώσεις τρέχουν στους γιατρούς, υπάρχουν έγκυες γυναίκες που θέλουν να πάνε να γεννήσουν, δεν έχουν λεφτά. Τώρα και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Υπήρξαν εποχές που οι εργαζόμενοι έκαναν πάρα πολλούς μήνες, ακόμα και χρόνο για να πληρωθούν. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά που σπουδάζουν, έχουν ενίκεια, έχουν υποχρεώσεις τράπεζες. Η διοίκηση της ΕΑΣΥ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν τεράστιο όγκο οικονομικών οφειλών που δεν μπορεί να καλύψει. Οι οφειλές στους 90 εργαζομένους κυμαίνονται από 2 έως 8 μισθούς. Μια σωστή διαχείριση, να γίνεται μια σωστή διαχείριση και ο τρόπος πληρωμών, να δοθεί και μια προτεραιότητα στους εργαζόμενους. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, αλλά να δοθεί μια. Οι εργαζόμενοι κρατούν και η παραγωγή, την Ένωση όρθια. Και με το κρασί και με τις άλλες δραστηριότητες και πρέπει να πληρώνονται και οι εργαζόμενοι και η παραγωγή. Σημειώνεται πως η ΕΑΣΥ έχει πολλαπλές οικονομικές εκκρεμότητες εκτός από το υπαλληλικό της δυναμικό, με την εφορία, το ΙΚΑ καθώς και με παραγωγούς. Όσο αφορά στους τελευταίους, μέρος της οφειλής προς αυτούς έχει ικανοποιηθεί με την παροχή αγροτικών εφοδίων. Υπάρχουν έσοδα, έρχονται έσοδα και από το κρασί που πουλείται και τώρα ανοίγει η αγορά και με την τουριστική αγορά, αλλά πρέπει να αρχίσουν να πληρώνονται όλοι να πληρώνονται. Οι εργαζόμενοι στην Ένωση Ηρακλείου εδώ και πολλά χρόνια βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις αποδοχές τους, υπάρχουν μεγάλα ποσά δεδουλευμένων. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πλησιάζουν το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ οι οφειλές, οι γενικότερες που υπάρχουν στους 90, γύρω στους 90 εργαζόμενους και συνάμα σε όσους είχαν φύγει στο παρελθόν που ούτε σε αυτούς έχουν καταβάλει αποζημιώσεις. Το ποτήρι έχει ξεσυχύλιση. Δεν μπορεί να συνεστεί αυτή η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι οικογένειες και οφείλει η Ένωση να δώσει κάποια απάντηση συγκεκριμένα τι θα γίνει με αυτούς. Στο πλευρό των εργαζομένων της Ένωσης Ηρακλείου στέκεται και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με τον πρόεδρο Στέλιο Βοριά να κάνει λόγο για μια τεράστια οφειλή προς τους εργαζομένους.
πρωτοβουλία για την αγωνιστική δράση των αγώνων δρόμου Run Greece από το Ηράκλειο με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Ελευθερίας. Το 10ο Run Greece επιστρέφει στις 2 Απριλίου και είναι αφιερωμένο στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Στη μνήμη των 57 θυμάτων της εθνικής τραγωδίας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, διεξάγεται για 10η χρονιά στο Ηράκλειο το Run Greece. Η διοργάνωση αυτή έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στην Ελλάδα. Στο Δήμο Ηρακλείου στηρίζουμε και τη φετινή χρονιά του Run Greece. Με τις υπηρεσίες και το έμψυχο δυναμικό μας, καθώς πρόκειται για αγώνα που θέτει την αξία της συμμετοχής πάνω από τη νίκη και παράλληλα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Στη νέα μας διαδρομή, στο κέντρο της πόλης, το οποίο μας είχε λείψει. Μπορεί να είναι πιο δύσκολη αγωνιστικά, αλλά είναι πολύ πιο όμορφη η εικόνα που βγαίνει από τους χιλιάδες συμπολίτες μας που τρέχουν στην πόλη. Οι εγγραφές συνεχίζονται στο Ηράκλειο μέχρι και την 5η 30 Μαρτίου. Μικροί και μεγάλοι στις 2 Απριλίου θα γεμίσουν το κέντρο της πόλης με κέφι και αγάπη για τον αθλητισμό. Η έναρξη και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι εγγραφές για τη διοργάνωση έχουν ξεπεράσει τους 1.200, με τις εγγραφές να συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης με καταληκτική ημερομηνία της 30 Μαρτίου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πάντα στηρίζει αυτές τις δράσεις. Στηρίζει, θα συνεχίσει να τα στηρίζει. Έτσι και τώρα, διαμέσου του Σώματος Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου, θα στηρίξει και αυτή τη δράση. Όταν ξεκινούσε η προσπάθεια του ΣΕΓΑΣ για το Run Greece, ο Δήμος Ηρακλείου ήταν μαζί με την Περιφέρεια από τους πρώτους Δήμους που αγκάλιασαν τη διοργάνωση αυτή. Η Δημοτική Αστυνομία και το Λιμενικό της πόλης δίνουν το παρόν για τη διασφάλιση της προστασίας των αθλούμενων. Στο πλευρό των διοργανωτών και των συμμετεχόντων θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός, σωματεία αλλά και χορηγοί. Επιλεγμένα καταστήματά μας είναι διαθέσιμα για τους πελάτες μας ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους. Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, όπως και κάθε χρόνο, θα συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί στην πόλη μας. Θα συνδράμει στα μέτρα τροχέας σε συνεργασία με το τμήμα τροχέας της ελληνικής αστυνομίας. Θα έχουμε όλη τη διαθέσιμη δύναμη ώστε να βοηθήσουμε να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια και ταυτόχρονα να χαρούν όλοι και οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες ένα ασφαλή αγώνα. Η υπηρεσία μας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, θα δώσει το παρόν σε αυτούς τους αγώνες. Είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής Διοργάνωσης των Αγώνων για κάθε λεπτομέρεια και για κάθε θέμα που τυχόν μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή που θα είμαστε φέτος. Εμείς κάθε χρόνο είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Ολυμπισμού στις 6 του Απρίλη, όμως φέτος, και φαντάζομαι ότι από εδώ και στο εξής θα είμαστε πάντα δίπλα, γιατί θεωρώ ότι η Καλή Πάτρα είναι από τα σωματεία τα οποία πραγματικά στηρίζουν τον αθλητισμό και έχουν τη διάθεση και με τις συμμετοχές που θα δείξουν φέτος, αλλά και κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής να στηρίζουν την προσπάθεια. Υψηλή ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών στην Κρήτη εν ώψη Πάσχα. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι πληρότητες προσεγγίζουν το 90% στο νησί. Ποσοστά ρεκόρ σημειώνουν οι κρατήσεις στον Airbnb λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων Airbnb στην Κρήτη, ο νομός Ηρακλείου θα έχει πληρότητα 88% και ο νομός Χανίων 90%. Σίγουρα είναι ένα αγκάθι στα πλευρά των ξενοδόχων, διότι από τη μια είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αθέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή ενώ εμείς πληρώνουμε ένα σωρό φόρους και έχουμε ένα σωρό επιβαρύνσεις, τα Airbnb δεν έχουν σχεδόν τίποτα, ούτε καν ΦΠΑ που λέει ο λόγος δεν πληρώνουν. Και κατά δεύτερο λόγο, μια πολύ μεγάλη ποσότητα προσωπικού, πολλοί κόσμος, δηλαδή εκπαιδευμένος δικός μας, μετακινήθηκε στα Airbnb.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλη Τσακαλάκη, αν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτουργούν με βάση την νομοθεσία, τότε δεν θα προκαλούν προβλήματα στα ξενοδοχεία. Πιστεύω ότι η αγορά θα εξισορροπηθεί και θα ομαλοποιηθεί με τον καιρό. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτή τη στιγμή το θέμα Airbnb έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις και γι' αυτό βλέπετε ότι μια μετά την άλλη οι χώρες νομοθετούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και βάζει κανόνες και εμείς δεν λέμε να μην υπάρχουν, βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν, διότι συμπληρώνουν το προϊόν το δικό μας, αλλά να παίζουμε με ίσους όρους, να μην υπάρχει ο αθέμητος ανταγωνισμός. Επίσης βλέπω ότι η πελατεία είναι αρκετή για να δουλέψουν όλοι. Εάν ο ρόλος των Airbnb περιοριστεί σε αυτό που έχει νομοθετηθεί, δηλαδή στις 90 μέρες, είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί. Διότι εκείνη την περίοδο όντως χρειάζονται τα παραπάνω καταλήμματα. Παρ' όλα αυτά, οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν και πιστεύουν ότι θα δουλέψουν όλοι, καθώς θεωρούν ότι οι τουρίστες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία, γιατί διαθέτουν το σέρβις που αποτελεί ένα από τα ζητούμενα των διακοπών τους. Προσέξτε, η αλματώδης άνοδο με γεωμετρική πρόοδο στη ζήτηση αυτών των καταλυμάτων έγινε πιο αισθητή στην περίοδο της πανδημίας, τότε που οι οικογένειες δεν θέλαν να συγχρονιστούν με άλλους. Σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο εκλείπει. Είδατε ότι ετοιμάζονται να καταργήσουν όλα τα μέτρα της πανδημίας, ακόμη και τη μάσκα. Επομένως, ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει στα ξενοδοχεία, διότι εκεί απολαμβάνει αυτό το σέρβις για το οποίο πληρώνει και για το οποίο είναι διατεθειμένος να κάνει διακοπές. Περιθώριο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες μέχρι το τέλος του 2023 έδωσε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διορθώσουν εσφαλμένες εγγραφές και αδήλωτα εμπράγματα δικαιώματα του κτηματολογίου στα παλαιά όρια του πρώην Δήμου Ηρακλείου. Αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να εκμεταλλευτούν τη νέα παράταση και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες που τρέχουν και δεν φτάνουν για να διορθώσουν εσφαλμένες εγγραφές του κτηματολογίου στα παλαιά όρια του Δήμου Ηρακλείου, δίνει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία τέθηκε σε ισχύ έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023. Μάλιστα, μετά και τις αντιδράσεις χιλιάδων ιδιοκτητών, πλέον οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμα. Αφορά τώρα την διαδικασία κτηματογράφησης που αφορά το Δήμο Ηρακλείου στην επέκτασή του. Τα χωριά δηλαδή που εντάχθηκαν με τον Καλλικράτη στο Δήμο Ηρακλείου, στα κοντινά στο Ηράκλειο. Το Δήμο Μαλεβιζίου και το Δήμο Χερσονήσου, εδώ έχει δοθεί μια σιωπηρή παράταση αυτή τη στιγμή και μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει τα ακίνητά του. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον παραμένει χαμηλό με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου να καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να σπεύσουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Το ποσοστό προσέλευσης είναι πολύ χαμηλό, αγγίζει το 25%, ενώ είμαστε ήδη σε διαδικασία σιωπηρής παράτασης, έχει λήξει δηλαδή η προθεσμία, απλά δεν βάζουν πρόστιμα, δεν παίρνουν πρόστιμα. Εδώ το κυριότερο κίνδυνο που έχουν και τον έχουν κυρίως αυτοί που έχουν τα ακίνητα μέχρι συκτησία, θα πρέπει όταν γίνει η ανάρτηση, η πρώτη ανάρτηση, μετά θα πρέπει να κάνουν ένσταση. Και την ένσταση αυτή θα πρέπει να την επιδώσουν στο δημόσιο και το δημόσιο θα έχει δικαίωμα να προβάλλει αξιώσεις, να προβάλλει δικαιώματα. Ουσιαστικά σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι μπορούν να μπλέξουν σε δικαστήρια με το δημόσιο, που το δημόσιο θα αμφισβητήσει πιθανόν την κυριότητα του ακινήτου που έχουν μέχρι συκτησία. Στο Δήμο Ηρακλείου η παράταση της προθεσμίας για τις διορθώσεις έγινε δεκτή με ανακούφιση, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη διαχείριση αποκατάστασης λαθών του κτηματολογίου. Έχουμε μια τεράστια προσπάθεια μπροστά μας.
την οποία ο Δήμος Ηρακλείου με το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να φέρει εις πέρας. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να ενισχυθεί το τμήμα περιουσίας με μηχανικούς, τοπογράφους κυρίως, και δικηγόρους που θα αναλάβουν το έργο της τοπογράφησης και της δικαστικής διεκδίκησης της καταγραφής των ιδιοκτησιών αυτών στο κτηματολόγιο. Όπως μάλιστα επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δημοτικής περιουσίας, πληθώρα κινήτων δεν εμφανίζονται ως ιδιοκτησία ιδιωτών, θέμα το οποίο αναμένεται να ξεκαθαριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε δύο ειδών προβλήματα στο τμήμα περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμαι. Το ένα είναι ότι πρέπει να καταγράψουμε τα ακίνητα του υπολείπου Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή των πρώην Δήμων Γοργολαΐνη, Τεμένους και Παλιανής, και των κοινοτήτων Βουτών, Σκαλανίου και Σταυρακίων κλπ. Και από την άλλη μεριά πρέπει να κάνουμε διορθώσεις στο κτηματολόγιο Ηρακλείου και Βασιλιών, όπου έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Πρόκειται κυρίως για κομμάτια από δρόμους του Υπουργείου Γεωργίας, που οι ιδιώτες που έχουν πάρει το ακίνητο έχουν καταγράψει και το δρόμο ως δικό τους. Και εκεί είναι πάρα πολλά μικρά κομμάτια και έχουμε ένορκες βεβαιώσεις για όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν δωρηθεί φιλικά, έτσι, άτυπα, από δημότες προς τις κοινότητές τους, από αγάπη προς τον τόπο τους. Στα χωριά δεν υπήρχαν τόσο πολύ τυπικά έγγραφα και τώρα αναπληρώνουμε αυτή την έλλειψη συμβολέων δωρεάς με ένορκες βεβαιώσεις των Προέδρων, οι οποίοι δηλώνουν ότι το τάδε ακίνητο στην τάδε θέση είναι δικό μας, το καταγράφουμε στο χάρτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή 7 ημέρες ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.